Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί καθημερινά 8 με 9 στην εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα βλέπουμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και θα συζητάμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Μπορείτε και εσείς φυσικά να συμμετέχετε τηλεφωνώντας στο 211 55 50 500 ή στέλνοντας το mail σας στο πρωινή-είδηση-παπάκι-ζούγκλα.gr. Θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών καθώς και αθλητικών εφημερίδων και θα αναφερθούμε στα κυριότερα θέματα της ελληνικής ειδησιογραφίας. Να περάσουμε λοιπόν να δούμε ποια θέματα απασχολούν τον έντυπο τύπο σήμερα Τετάρτη 5 Μαρτίου. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Ουκρανία. Πούτιν. Ίσχατο μέσο η χρήση της στρατιωτικής μας ισχύος. Ομπάμα. Παραβιάσατε το διεθνές δίκαιο. Δεν μας ξεγελάτε. Ρώσικη ρουλέτα κατά της επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα, ο Βενιζέλος, αγωνία για τις ελληνικές εξαγωγές και επιχειρήσεις. Να τελειώνουν τα ψέματα στα πανεπιστήμια. Θα συνεχίσουμε με το Έθνος. Τελεσίγραφο μέχρι τον Ιούνιο να πάρουν τα πτυχία τους οι 180.000 αιώνιοι φοιτητές. Η ιστορία αίματος της 17 Νοέμβρη. Ήμουν μπροστά στον Πειραιά όταν τραυματίστηκε ο Σάββας από την έκρηξη. Αβέβαιη η συμφωνία του Eurogroup του Μαρτίου. Διάσταση Προβόπουλου με τρόικα για τις τράπεζες. Να περάσουμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις αυξομοιώσεις των επιτυχόντων. Ανατροπές στις θέσεις εισακταίων ΑΕΗ και ΤΕΗ. Περισσότεροι εισακταίοι σε φυσικομαθηματικές σχολές, πολυτεχνία και λιγότεροι σε νομικές, παιδαγωγικά και φιλολογικά τμήματα. Αγώνας δρόμου από καθηγητές και μαθητές της Α' Λυκείου εν ώψη του νέου συστήματος εξετάσεων από Τράπεζα Θεμάτων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για τις αιτήσεις στα πρότυπα πειραματικά σχολεία. Σειρά έχει η εφημερίδα των συντακτών. Διελκυστίνδα μεταξύ ισχυρών στην πλάτη της Ουκρανίας. Μπράντεφερ σε γαϊτανάκι διπλωματικών επαφών και σκληρών διαπραγματεύσεων εξελίσσεται η Ουκρανική κρίση με τις εμπλεκόμενες μεγάλες δυνάμεις, Ρωσία, ΗΠΑ και Γερμανία, να παζαρεύουν ανοιχτά πλέον τα γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντά τους. Αφήνουμε την εφημερίδα των συντακτών και περνάμε στην ελευθεροτυπία. Οι ελεγκτές τα θέλουν όλα και τα θέλουν τώρα. Και εκδικητικές απολύσεις διαθεσίμων στους δήμους. Όργιο ρουσφετιών στους δρόμους με τις κάλπες. Ελεύθερες τις προσλήψεις συμβασιούχους του ΣΟΤΑ. Διαβούλευση Καρνάβαλος μόλις 5 ημερών. Ρωσικές κινήσεις, ευρωπαϊκή περίσκεψη. Ο Πούτιν δημιουργείται ένα νέο κοσυφοπαίδιο. Η Καθημερινή. Πόλεμος νεύρων, ΗΠΑ και Ρωσίας. Πούτιν, ανοιχτό ενδεχόμενο επέμβαση στην Ουκρανία. Ομπάμα, δεν ξεγελάει κανέναν. Ενισχύονται οι ενδείξεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Άνοιξε τον δρόμο η Κυπριακή Βουλή. Μπορούν να αλλάζουν το DNA και ανθρώπων. Η πρόοδος θα φέρει τους ειδικούς μπροστά στο φάσμα των καταπαραγγελία βρεφών. Θα συνεχίσουμε με τη Δημοκρατία. Στελεχάρα του ΣΥΡΙΖΑ επιμελήθηκε το βιβλίο του Κουφοντίνα, ο Νίκος Γιαννόπουλος εκ των ιδρυτών της Συνιστόσας Ρόζας. Όλα ανοιχτά για τα 5 ευρώ από τον Άδωνη. Οι Τούρκοι θέλουν την Παναγία Σουμελά ως ατραξιόν. Επιμονή για την επιλευθέρωση των ομαδικών με την κατάργηση του βέτου του Υπουργού. Πίεση για πολλές απολύσεις. Οι Τροϊκανοί απαιτούν να φεύγουν όσοι μπαίνουν σε κινητικότητα. Η Μυρεσία. Πρώτες ενδείξεις για πολιτική λύση. Σκληρή διαπραγμάτευση Ρωσία, ΗΠΑ και Ευρώπη. Σκηνικό ρήξης διαμορφώνουν οι ευνίδιες αξιώσεις των δανειστών. Εμπλοκή με την Τρόικα. Νέες απαιτήσεις από το ΔΝΤ για τις τράπεζες. Έκτακτη σύσκεψη Σαμαρά, Βενιζέλου, Στουρνάρα. Σε υψηλό 5,5 ετών ο δείκτης τον Φεβρουάριο. Θεαματική βελτίωση στο οικονομικό κλίμα. Σειρά έχει η Αυγή. Με αφορμή Κρυμαία-Ουκρανία, μη πόλεμος ΗΠΑ-Ρωσία. Με στάση πληρωμών απειλεί τη ΗΠΑ η Ρωσία. Αν τις επιβληθούν κυρώσεις, έσχατη λύση η στρατιωτική επέμβαση, λέει ο Πούτιν. Έκτακτη σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παρίσι με Λαυρόφ και Κέρι, διάβλος επικοινωνίας Βερολίνου-Μόσχας. Αφήνουμε την Αυγή και περνάμε στο ριζοσπάστη. Καμία εμπλοκή στα ιμπεριαλιστικά παιχνίδια στην Ουκρανία.
ανησυχία για τις εξελίξεις και το ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτές, ιδιαίτερα μετά την επίσκεψη Βενιζέλου στο Κίεβο. Είναι αυτεμπορική. Προσύμφωνο με την Τρόικα για τη χορήγηση της δόσης. Καμία εξέλιξη σε μεγάλα θέματα, ανακούφιση από τις αγορές στη δηλώση Πούτιν. Νέο πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα. Και θα περάσουμε στην Εσπρέσο. Παραδόθηκε ο σκληρός Αλβανός που φέρεται να συμμετείχε στη δολοφονία του Γκιόλια. Πιο κοντά στη Σέχτα. Γιατρός σε ομάδα εκτελεστών, ο ρόλος του 40χρονου στο μακελιό της Αγίας Νάπας. Και θα αφήσουμε τις πολιτικές εφημερίδες και θα περάσουμε τώρα στον αθλητικό τύπο. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Sport Day. Ο Ολυμπιακός παίρνει επίσημα θέση για όλα και περνάει σε φουλ επίθεση. Η ήττα μας πεισμώνει, μας δίνει δύναμη και όθηση να πάμε ψηλότερα. Εκτός Καραϊσκάκη, εκείνος που πέταξε το ποτήρι στον Αναστασίου, ο οποίος κατηγορείται για θεατρική παράσταση. Σε περιμένουμε γρήγορα. Πάει καλύτερα ο Λαϊτάν, τον επισκέφτηκε ο Μαρινάκης και ευθύθηκε γρήγορα επιστροφή. Κέρδισαν το στοίχημα. Ο Τάσος Νικολογιάννης αναλύει την απόλυτη επιτυχία τόσο στην επιλογή των παικτών όσο και στην κατασκευή τους από Αναστασίου και Νταμπίζα. Η μελωδία της ευτυχίας. Ο Γιώργος Ακελαρίου απονέμει τα δικά του Όσκαρ στους θριαμβευτές του Ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός έδειξε και στο Καραϊσκάκι ότι επιστρέφει εκεί που του αξίζει. Αφήνουμε τη Sport Day και περνάμε στο γκολ. 15 σελίδες στον απόϊχο του 0-3. Πώς το τεχνικό team έπαιξε με το μυαλό του αντιπάλου. Το puzzle των 8 ηρώων του Derby, το budget του θριάμβου και η ευχή του Μίμη Δωμάζου από την αίτητη ομάδα του 64. Φάκελος του γκολ. Το πλάνο για τα επόμενα αστέρια. 3-1 μεταγραφές του καλοκαιριού, ο Ζέκα, ο Αμπεντίν, ο Καυτός Μάρτιος για την άδεια και οι 3 σταθμοί μέχρι το Champions League. Σειρά έχει το φως. Δεν χάνετε ούτε κερδίζετε σε ένα ντέρμπι. Η απρόσμενη εξέλιξη, η ήττα στην αναμέτρηση με το Παναθηναϊκό, ναι μεν προκάλεσε πίκρα στον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά η απέτηση όλων είναι να μην εξαφανιστεί η μεγάλη φετινή πορεία του θρύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είμαι από μωρό βέρος Ολυμπιακός. Καταοτοπιστικός στο φως ο καθηγητής των καθηγητών, κορυφή καρδιολόγος στην Ελλάδα, Χριστόδουλος Στεφανάδης. Φουλ επίθεση από τον Ολυμπιακό για τον ντέρμπι. Θα συνεχίσουμε με την πράσινη. Τους θέλω ο πιστολέρο Πράνιτς αποκλειστικά στην ΠΗ. Τους θέλω και στον τελικό. Έγραψα το 13 για τον κόσμο μας. Και τώρα θα γίνει του σκανδάλου. Πάνε να τους βάλουν λάδι με απλό πρόστιμο για τα έσχη του Καραϊσκάκη. Αυτή είναι η αδιαφορία μας. Την ώρα που ο Αναστασίου πήγαινε στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθεί στον Ολαϊτάν, η λιμανίσια προπαγάνδα τον χαρακτήριζε θεατρίνο, επειδή έπεσε στο έδαφος όταν χτυπήθηκε άνανδρα στο πρόσωπο. Δεν τους έφταναν τα 3, βάζουν και αυτό γκολ. Και επίσημα παραδέχτηκαν την επίθεση και δεσμεύτηκαν να βρουν το δράστη. Αφήνουμε την πράσινη και περνάμε στην ώρα των σπορ. Ένα ακόμα μεγάλο βήμα ολοκληρώθηκε με την έγκριση της ΑΜΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για τη συμμετοχή του κάθε απλού ενωσίτη. Συμμέτοχη στο όνειρο. Συνεχίζουμε με τον πρωταθλητή. Δυνατός και ενωμένος ο θρύλος. Επίθεση. Ανένδετος εναντίον όλων με πύρινη ανακοίνωση. Λόγια στα ράτα και ξεκάθαρες θέσεις. Αποκαλύπτει τα παράπλευρα ωφέλη του τρίκ, παράγκα και όραμα. Επισημαίνει σωρία διαιτικών αυλεψιών και λαθών. Ξεμπροστιάζει το μηντιακό ευτελισμό και κυτρινισμό, καταγγέλει δημοσιογράφους και πρακτικές λάσπης παντού. Σειρά έχει ο Γαύρος. Σφοδρή επίθεση θρύλου για τους υποκριτές και τους αντικειμενικούς. Γελοί, ελεηνοί και λασπολόγοι. Live Sport. Όπως το 1964 που ο Πιτιχούτης έκανε γύρο θριάμβου μέσα στο Καραϊσκάκι με το αήθετο του Μπομπέκ, έτσι και το 2014 ο Παναθηναϊκός απέδειξε στο Φάληρο ότι το λάβαρο με το τριφύλι θα κυματίζει για πάντα. Ψηλά η σημαία. Και τέλος η γάτα. Με 43 παιχνίδια και 7 μονά αποδεκτά το κουπόνι. Μεγάλα φαβορή στις εθνικές ομάδες. Καλά κέρδη και το Σαββατοκύριακο. Αυτά ήταν τα νέα από τις
πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες και θα αφήσουμε τώρα τον έντυπο τύπο και θα περάσουμε στον ηλεκτρονικό. Και συγκεκριμένα θα πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί σήμερα η ηλεκτρονική εφημερίδα του Zoogla.gr. Παιχνίδι εντυπωσιασμού. Η επιστροφή του James Bond με διαπηρετικούς πυράβλους. Ερχόμαστε στην Ελλάδα τώρα. Κύκλωμα υπεράνω υποψίας. Απάτη μεγατόνων στην Κρήτη άρπαξαν 17 εκατομμύρια ευρώ από δημόσιο και επιχειρηματίες. 6 συλλήψεις από την αστυνομία. Τι κατέγραψε ο κοριός της ΕΕΠ. Στο εδόλιο 19. Ενώπιον της δικαιοσύνης, οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των 270 εκατομμυρίων. Βαρύ κατηγορητήριο για τους Μιλιώνη και Φλόρο. Αφού είδαμε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, θα δούμε τώρα τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα στη χώρα μας. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, καθώς επίσης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τις Ανατολικές Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις και παροδικά αυξημένες στα υπόλοιπα τμήματα περιμένουμε σήμερα, Τετάρτη 5 Μαρτίου. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 1 έως 16 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 7 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 5 έως 15 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, αλλά στην Ήπειρο η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς. 12 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες, 13 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη 3 έως 5 βουφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 έως 6 βουφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις σχεδόν θυελώδης έως 7-8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Στο Ιόνιο τώρα, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, όπου μετά το απόγευμα, στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο θα ενισχυθούν σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελώδεις με 6-7 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις αυξημένες στις πρωινές και απογευματινές ώρες περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, όπου βαθμιαία μετά το μεσημέρι θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ και στα νότια θα φτάσει και τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες, νοτιοανατολική σχεδόν μέτρη έως και 4 μποφόρ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα συνεχίσουμε με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Θα είμαστε μαζί πάλι σε λίγο.
νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και για όσους ανοίξαν τώρα τους υπολογιστές τους, είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και παρακολουθείτε την εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα είμαστε καθημερινά 8 με 9. Θα συνεχίσουμε τώρα να δούμε τις ειδήσεις της Ρωσίας. Παιχνίδι εντυπωσιασμού γίνεται στη Ρωσία. Δυνατό παίκτη σε τρισδιάστατη σκακέρα, θυμίζει ο Βλάντιμιρ Πούτιν την ώρα που οι δυτικοί παίζουν ντάμα. Η ένταση που προκλήθηκε από τις εξελίξεις στην Ουκρανία δημιουργεί μια ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα αλλά James Bond. Προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από τον τερματισμό των ρωσικών στρατιωτικών γυμνασίων στα σύνορα με την Ουκρανία, η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση διουπηρετικού βαλιστικού πυράβλου τύπου Τοπόλ. Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον, έχει ξεσπάσει νέος εμφύλιος με τους Ρεπουμπλικάνους να κατηγορούν τον πρόεδρο Ομπάμα για παθητική στάση. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακκέιν σε τηλεοπτική συνέντευξή του υποστήριξε: «Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω πως η παρούσα διεθνή πολιτική κατάσταση είναι αποτέλεσμα της πεντάχρονης ανέμελης σχέσης με τη Ρωσία. Είμαι απογοητευμένος, αλλά όχι έκπληκτος. Ο πρόεδρος Πούτιν φαίνεται να έχει διαφορετικές ερμηνείες για το θέμα. Αλλά νομίζω πως δεν ξεγελάει κανέναν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα, σχολιάζοντας τη συνέντευξη τύπου του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος είχε τονίσει νωρίτερα: «Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Όμως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο στο άμεσο μέλλον αυτό να γίνει αλήθεια». Πώς θα ήταν η έσχατη επιλογή εφόσον θα φτάσουμε σε ένα ολοκληρωτικό αδιέξοδο? Κάτι που δεν επιθυμούμε φυσικά. Θα έρθουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί την Ελλάδα. Κύκλωμα υπεράνω υποψίας. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι, σύμβουλοι και επιχειρηματίες αποτελούσαν το αφάνγκατε οργάνωσης που εξαπατούσαν το δημόσιο και επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου. Κατάφερε να υφαρπάξει 17 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί γνωστός δικηγόρος του Ηρακλείου, επιχειρηματίας και η σύζυγός του. Ένας δημόσιος υπάλληλος και ένας επιχειρηματίας από τον Άγιο Νικόλαο και ακόμα ένα άτομο από τη Μεσάρα. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να μπλέκονται σε απάτες κακοκαιρματικού χαρακτήρα σε βάρος του δημοσίου και ιδιωτικών επιχειρηματιών του τουριστικού κλάδου. Όπως εκτιμάται, η ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε βάρος των ιδιωτών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές, οι εμπλεκόμενοι σε συνεργασία με άλλα μέλη του κυκλώματος φέρονται από το 2014 να είχαν δημιουργήσει 5 εταιρείες φαντάσματα, οι οποίες απευθύνονταν σε υπερχρεωμένους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου με αρκετά μεγάλες οφειλές στο δημόσιο.
Δεσμευόντουσαν ότι θα αποπληρώσουν οι ίδιοι τα χρέη τους, παίρνοντας ως αντάλλαγμα ποσοστό από τα κέρδη των επιχειρηματιών. Όπως προέκυψε όμως από την έρευνα, οι δράστες δεν αποπλήρωσαν ποτέ τα 3 περίπου εκατομμύρια ευρώ που χρωστούσαν οι επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις έδωσαν πέτσινες επιταγές, ενώ ταυτόχρονα πήραν από τους επιχειρηματίες περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ από το κέρδι τους. Και θα αλλάξουμε τώρα θέμα και θα περάσουμε σε μια δίκη για βαριά κακουγήματα. Στο Εδόλιο λοιπόν οι 19 αποσύρονται ποινές για ισόβια, ακόμα και για ισόβια κάθειρξη. Παραπέμπονται να δικαστούν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, Αφετείου Αθηνών, τα 19 άτομα που φέρονται να μπλέκονται στο σκάνδαλο εκατομμυρίων με τους παρόχους ενέργειας Energa και Hellas Power. Συγκεκριμένα, θα δικαστούν για υπεξαίρεση σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του δημοσίου, λαθρεμπορίας και ξέπνημα βρώμικου χρήματος. Και οι δύο εταιρείες κατηγορούνται καθώς ως πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος εισέπραταν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το χαράτσι για λογαριασμό της ΔΕΗ. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά ποτέ δεν έφτασαν στα ταμεία του δημοσίου. Αντίθετα, πέταξαν για προσωπικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Η ζημιά υπολογίζεται γύρω στα 270 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης και είχαν προφυλακιστεί 6 κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους ο Αχιλλέας Φλώρος, ο Βασίλης Μιλιώνης, ο Χαράλαμπος Σμιλιάρδης και ο Αντώνης Δικόλης. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι παρέμειναν στη φυλακή περίπου 6 μήνες και αποφυλακίστηκαν με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, καταβάλλοντας εγγυήσεις από 50.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ. Προφυλακισμένοι παραμένουν ο Άρης Φλώρος και Στέφανος Χιαφάκας, για τους οποίους το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να παρατείνει την προσωρινή κράτηση για 6 ακόμα μήνες. Χρόνος κατά τον οποίο εκτιμάται ότι θα έχει ξεκινήσει και η δίκη. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Επιστρέψαμε. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή. Είστε συνεδρισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στην εκπομπή Πρωινή Είδηση. Και αφού είδαμε τις πολιτικές εξελίξεις, τώρα θα αλλάξουμε κλίμα και θα αναφερθούμε σε άλλα θέματα. Σε ένα θέμα συγκεκριμένα για τους λάτρεις των μαθηματικών και την μαγική εφαρμογή τους στην καθημερινότητα. Τα μαθηματικά είναι αδιάφορα για κάποιους, μισητά σε κάποιους άλλους και λατρεμένα για μερικούς από εμάς. Το σίγουρο είναι πως τα μαθηματικά είναι απαραίτητα στη ζωή μας, αφού εφαρμόζονται ανά πάσα στιγμή στην καθημερινότητά μας. Έτσι σκέφτηκαν οι φωτογράφοι Ιαν Πινέλη και Νικολά Λαφαζό και δημιούργησαν ένα βίντεο αφιερωμένο σε όσους αγαπούν τα μαθηματικά και κυρίως σε αυτά που τα μισούν, για να τα δουν με κάποιον άλλο τρόπο. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Και θα αφήσουμε τώρα τις θετικές επιστήμες και θα περάσουμε στη μουσική. Θα δούμε τώρα ένα pick-up που παίζει μουσική κάτω από το νερό. Ο καλλιτέχνης Evan Holm πειραματίζεται διαρκώς με τη μουσική, τα όργανα και τον ήχο σε μια προσπάθειά του να ξεπερνά κάθε φορά τον εαυτό του με τις δημιουργίες του, αλλά και για να καταπλήσει τον κόσμο. Πρόσφατη ανακάλυψή του, μετά από προσπάθεια μηνών, είναι η εντυπωσιακή κατασκευή ενός υποβρύχιου pick-up. Η εγκατάσταση δημιουργήθηκε στο εργαστήριό του και περιλαμβάνει μια μικρή υδάτινη περιοχή, στο εσωτερικό της οποίας ο Evan τοποθέτησε ένα κλασικό πικά που παίζει μουσική μέσα στο νερό. Ας δούμε αυτή τη σημαντική εφεύρεση στο βίντεο που ακολουθεί. Πραγματικά πολύ πρωτότυπο και αρκετά εντυπωσιακό. Όπως εντυπωσιακό είναι και το επόμενο μας θέμα. Έτσι από την μουσική θα περάσουμε στη δημιουργία. Η χαρά της ανακάλυψης λοιπόν είναι ο τίτλος του βίντεο, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Bill Nye. Ο Bill είναι ένας Αμερικανός εκπαιδευτικός, κωμικός, παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, ηθοποιός, συγγραφέας και επιστήμονας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως μηχανικός μηχανολόγος στα Boeing. Περισσότερο όμως είναι γνωστός, έχει γίνει γνωστός από την εκπομπή Science Guy,
που παρουσίασε στο κανάλι της Disney για μια περίοδο 5 ετών από το 1993 έως το 1998. Πριν μερικές μέρες, ένας χρήστης του YouTube πήρε ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης του Bill Nye και το έντυσε με επιβλητική μουσική, πρόσθεσε και μερικά εντυπωσιακά πλάνα και έφτιαξε ένα όμορφο βίντεο που ονόμασε The Joy of Discovery, η χαρά της ανακάλυψης. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από το συγκεκριμένο βίντεο. There's a question that troubles us all. From the time we are first able to think. And that is, where did we come from? And this question is so compelling that we've invented the science of astronomy. We've discovered these natural laws so that we can learn more about our origin and where we came from. This is what drives us. This is what we want to know. Let's keep looking. Let's keep searching. We have come to be because of the universe's existence. And we are driven to pursue that, to find out where we came from. The joy of discovery. That's what drives us. And these questions are deep within us. Where did we come from? What was before the Big Bang? To us, this is wonderful and charming and compelling. This is what makes us get up and go to work every day. We are, you and I, at least one of the ways that the universe knows itself. It fills me with joy to make discoveries every day of things I had never seen before. To know that we can pursue these answers. Where did we come from? Πολύ επιβλητικό το βίντεο που είδαμε και θα μεταφερθούμε τώρα από την Αμερική στην παγωμένη Αρκτική. Το Google Street View εισέβαλε στην πρωτεύουσα των Πολικών Αρκούδων. Μοναδικό φωτογραφικό υλικό από τη ζωή των Πολικών Αρκούδων στην Αρκτική προσέφερε η Google στους χρήστες της υπηρεσίας Street View. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Churchill που θεωρείται η πρωτεύουσα των Πολικών Αρκούδων παγκοσμίως και παρουσιάστηκαν στο κοινό με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Πολικής Αρκούδας την Πέμπτη. Η κάμερα της υπηρεσίας Street View τοποθετήθηκε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα τον μπορεσμένο Οκτώβριο, ενώ για τη συλλογή του υλικού η Google συνεργάστηκε με την οργάνωση Polar Bears International. Στις φωτογραφίες της Google, οι χρήστες βλέπουν τις πολικές αρκούδες να παραπλανιόνται στον κόλπο Hudson, να κοιμούνται, να παίζουν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν με τους εθελοντές της οργάνωσης. Μέσα από τις φωτογραφίες έχει κανείς την ευκαιρία να δει πόσο αλληλεπιδρούν αυτά τα ζώα μεταξύ τους, να δει το μέγεθος και τη δύναμή τους, δήλωσε η Krista Wright, διευθύντρια της οργάνωσης Polar Bear International. Παράλληλα, προσέθεσε ότι το υλικό της Google θα βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή. Η οργάνωση Polar Bears International δραστηριοποιείται στην περιοχή για περισσότερα από 20 χρόνια και τα μέλη της υποστηρίζουν πως έχουν βιώσει από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της συρρίκνωσης των θαλάσσιων πάγων. Ας δούμε το μίνι ντοκιμαντέρ που ακολουθεί. Bears waiting on the shores of Hudson Bay, you get instilled with a sense of awe. But they're feeling the impact of climate change. With increase in global temperatures, we're seeing a decrease in the extent of the sea ice. Polar bears rely on sea ice for their survival. They use it to access their main food source, and in some cases, they use it to den. At Polar Bears International, our mission is to save the polar bear by saving its sea ice habitat.
Bears International has a headquarters here in Churchill. We are in the town doing public education, but we do the vast majority of our work out on the tundra. Came up to the buggy, something we call buggy love, and once you get eye to eye with a polar bear, you can feel the breath, and it's an amazing moment. One of the unique things about conservation of polar bear habitat is a lot of other species, you can just put up a fence around their habitat and tell people, hey, don't go in here and don't cut it down. Polar bears live on sea ice. If you build a fence around it, it doesn't matter. It's not going to save the ice. But people down south can reduce their carbon emissions, can reduce their footprint, and that in turn will save the sea ice. So bringing it all together visually for people to explore themselves, I think, is key. And I think Google Maps and Street View would allow people to just freely wander out here as if they are truly here, but you know, they're down south. They're in the comfort of their home. Frontiers North Adventures has given us the buggy only for our purposes. Polar Bears International uses that as a mobile broadcast studio. We're really happy to share in the resources that we've got so that PBI is able to take their message from the tundra around Churchill to people all over the world, communicating how important it is that we better understand the effects that climate change is having on polar bears in the Arctic. We do a lot of education outreach. And one of the main ones we're doing right now is our Tundra Connections program so that students learn more about polar bears and become inspired to take action. This is the research buggy where all the scientists come and drive around and study polar bears. And we need to show you something. We have a bear outside our window. It's coming to say hi to you guys. The first time the kids see a polar bear on the camera, they gasp and they, you know, say, hey, there's a polar bear, or they get really excited. It's really great to be able to bring that experience to them. The first time you saw a polar bear, how did you feel? It was from quite a distance away, and I was excited to see it, but it didn't compare to the first time that I actually got to handle a polar bear. And you realize just how big the paws are, so it was a pretty amazing experience. Knowing that climate change is occurring and that animal could disappear, I think makes people think a little bit more about their environment, the fact that this great white beautiful bear could no longer be there in 50, 60 years' time, and the fact that they are a keystone species, they are the top of the food chain. Without them, everything else falls apart. It's a global issue, it's not an easy one to solve, and it's going to take everybody to do it. So using the polar bear to help get people excited about this, to make the small changes in their life that everybody should make. We owe it to our generation, we owe it to future generations. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Αλλά θα αφήσουμε τώρα την Αρκτική και τις πολικές αρκούδες και θα περάσουμε σε ένα εξίσου εντυπωσιακό θέμα. Ένα νέο ειδικό πρόγραμμα
δείχνει τις εσωτερικές συνέπειες της κίνησης, υποδεικνύοντας ποια σημεία μπορούν να εμφανίσουν πρόβλημα στο μέλλον. Την απάντηση τη δίνει η νέα τεχνική των Ελβετών, η οποία μπορεί να δείξει ποια ακριβώς σημεία του σώματος στρεσάρονται περισσότερο. Το εγχείρημα αυτό βρίσκεται προς το παρόν σε πειραματικό στάδιο και είναι αρκετά δαπανηρό και χρονοβόρο ώστε να εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα άμεσα. Η Νάντια Μανιένα Ταλμάν είναι η επικεφαλής αυτής της έρευνας, η οποία ανέφερε πως αυτού του είδους οι απεικονίσεις μπορούν να βοηθήσουν τους γιατρούς να προσδιορίσουν τα αίτια που προκαλούν στις αρθρώσεις και να προβλέψουν τις φθορές που θα προκύψει στο σώμα των χορευτριών και άλλων ανθρώπων στο μέλλον. Είναι σαν να ήμασταν διαφανείς και να μπορούσαμε να δούμε τον εαυτό μας σε κίνηση σε οποιαδήποτε στιγμή, τόνισε, προσθέτοντας ότι τα μοντέλα του είδους, τα οποία προσφέρουν κινούμενη και σε τρεις διαστάσεις απεικόνιση, είναι πολύ πιο κατατοπιστικά από τις μαγνητικές τομογραφίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως από τους γιατρούς για τη διάγνωση των προβλημάτων στις αρθρώσεις, καθώς οι τελευταίες παρουσιάζουν μια περιορισμένη απεικόνιση του πάσχοντος σημείου σε φέτες. Η κυρία Μανιένα Ταλμάλ ανέφερε στο New Scientist ότι ελπίζει πως το υγιή μέλλον θα αποτελεί μια πρώτη γραμμή διαγνωστικής μεθόδου αυτή η τεχνική, προσθέτοντας το να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε ανά πάσα στιγμή είναι ένα μεγάλο όραμα. Πάμε να δούμε το βίντεο που ακολουθεί που περιγράφει αυτή την τεχνική. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με το χώρο της τέχνης. Θα αναφερθούμε στην απονομή βραβείου Δημήτρη Χόρν, που θα πραγματοποιηθεί φέτος τη Δευτέρα 10 Μαρτίου στο θέατρο φυσικά Δημήτρης Χόρν. Το βραβείο είναι ένα ετήσιο επαμοιβόμενο και απονέμεται για την καλύτερη ερμηνεία νέου άνδρα ηθοποιού κατά την περασμένη θεατρική περίοδο. Το θεσμοθέτησε ο Σταμάτης Φασουλής και το χρηματοδοτεί ο Γιάννης Χόρν. Το επαμοιβόμενο βραβείο Δημήτρης Χόρν για 14η συνεχή χρονιά είναι ο σταυρός που φορούσε ο ηθοποιός, ο οποίος περνάει κάθε χρόνο από τον έναν βραβευόμενο στον άλλον συνοδευόμενο από περγαμηνή. Ο βραβευθής πρέπει να είναι απόφοιτος δραματικής σχολής και να έχει εμφανιστεί για πρώτη φορά στο θέατρο επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζουμε με ένα φεστιβάλ με κοινωνικοπολιτική θεματολογία. Αντιφασιστικό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών στο Θέατρο Εμπρός. Ένα δεκαήμερο φεστιβάλ από τις 13 έως 23 Μαρτίου διοργανώνεται στο ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός και σε άλλους δημόσιους χώρους της Αθήνας. Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις και εργαστήρια για παιδιά και ενηλίκους, χορούς, συναυλίες, performances, προβολές, δρόμενα και οργανωμένες συζητήσεις. Η είσοδος στις παραστάσεις είναι ελεύθερη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας έφτασε για σήμερα στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας. Θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί, στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζούγκλα Vibes» με την Ηρώ Κοφού. Από εμένα, την Όλγα Σαμαρτζή, καλή σας μέρα.